θα πουρανε Βουλιαμαναμαν. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Αγαπητοί πατριώτες, ΙΕΝ και ευλογία. Πολλές φορές, πολλοί από εσάς θα αναρωτηθήκατε, υποθέτω, πόσος τέλος πάντων κόσμος ήταν οι Πόντιοι και οι Μικρασιάτοι γενικώς και γίνεται τόσος λόγος για αυτούς επί σειρά ετών. Καταρχήν, ο λόγος δεν είναι αριθμητικός. Υπάρχουν συναισθηματικοί λόγοι που εμείς οι πρόσφυγες είμαστε δεμένοι με το παρελθόν μας και είμαστε ανίατη νοσταλγή τους. Μπορώ όμως να δώσω στοιχεία τα οποία παρουσιάζουν την εικόνα της Μικρασιάς σχετικά με τον ελληνικό πληθυσμό που κατοικούσε εκεί την εποχή εκείνη. Μέχρι τον 10ο αιώνα ο ελληνικός πληθυσμός της Μικρασιάς και της Ανατολικής Θράκης ήταν άνω των 8 εκατομμυρίων κατοίκων. Μέχρι την έλευση των Τούρκων, οι οποίοι μετανάστευσαν από το Τουρκεστάν, οπότε άρχισε ο ελληνισμός να συρρυκνούται. Τον 13ο έως τον 16ο αιώνα, οι Οθωμανοί Τούρκοι κατάφεραν να καταλάβουν όλον τον ελληνικό χώρο. Ο ελληνισμός στις αρχές του αιώνα μας ήταν 3 εκατομμύρια. Από το 1913 έως το 1923, τη δεκαετία αυτή, οι Τούρκοι έδιωξαν όλους τους Έλληνες από τη Μικρά Ασία, άφησαν μόνο 300.000 στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν με το προγκρόμ του 1955. Οι Πόντιοι την εποχή του εξεριζωμού υπολογίζονται στο 1.100.000, νούμερο πιστεύω πολύ μικρό με την πραγματικότητα. Νομίζω με τα νέα στοιχεία ο πληθυσμός ο Ποντιακός των απανταχού Ποντίων ανέρχεται στο 1.500.000. Μόνον σε μία πόλη του Ευξήνου Πόντου, στην Σαψούντα, υπήρχαν μέσα στην πόλη, όχι στην περιοχή, μόνον μέσα στην πόλη, 10.000 Έλληνες. Θα πάμε τώρα στη Σαψούντα να δούμε μερικά στιγμιότυπα. Η Αμισός, που είναι γνωστή και ως Σαμψούντα, είναι μια από τις αρχαιότερες πόλεις του Πόντου. Ιδρύθηκε δε υπό τον αρχαιοτάτων κατοίκων της πέραν του Άλιος χώρας που εκαλούντο Καπαδόκες ή Λευκοσύρι. Η πόλη ήταν γνωστή στους Φοίνικες πολύ πρώτου 9ου π.Χ. αιώνας. Επί της εποχής του Περικλέους εκαλείτο Πειραιεύς του Πόντου. Αφού γνώρισε περιόδους ακμής και παρακμής και μάλιστα και περιόδους δόξης, τελικά κατελήφθη περί τα τέλη του 11ου αιώνα από τους Σελτσούκους Τούρκους του Ικονίου και διετέλεσε υπό την κυριαρχία τους μέχρι το 1392, οπότε έπεσε στα χέρια του Βαγιαζίτη, σουλτάνο του τουρκικού κράτους των Οσμανλίδων Τούρκων. Από το 1880 αρχίζει μία νέα περίοδος ακμής της Αμισού. Η ελληνική κοινότης είναι μία από τις πλέον ανθούσεις της περιοχής με λαμπρά έργα κοινωνικής και εκπαιδευτικής δράσης. Τα ανεγερθέντα έργα κοινής ωφελίας για συνεισφορές ήταν πάρα πολλά. Λειτουργούσε στην Αμισό νηπιαγωγείο, αστική σχολή, γυμνάσιο και παρθεναγωγείο. Επίσης δρούσαν κοινοφελείς η αδελφότης Ορθοδοξία, η φιλόπτωχος αδελφότης Κυριών, το αθλητικό σωματείο Αναγέννησης, ο μουσικός σύλλογος Ορφεύς, η αδελφότης Πατριάρχης Φώτιος ο Ομολογητής, η ελληνική εμπορική Λέσχη,
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Περικλής, καθώς και πολλά άλλα σωματεία. Μέχρι το 1914 εξακολουθούσε να προοδεύει η Αμισός, οπότε ο ελληνικός πληθυσμός της παρεγράφει από τις κυβερνήσεις των Νεοτούρκων. Θα ήταν παράληψής μου και μέσω της εκπομπής αυτής να μην ευχαριστήσω την κυρία Σοφία Παπαδοπούλου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νύψας, οι οποίοι με πολύ μεγάλη προθυμία θέλησαν να μας βοηθήσουν. Πολλοί τραγουδιστές τραγουδάν ωραία και έχουν ωραία φωνή, αλλά τις περισσότερες φορές δεν καταλαβαίνουν τα τραγούδια τους. Η Σοφία Παπαδοπούλου μεγάλωσε κοντά στο λαό, κοντά στην παράδοση και καταλαβαίνει, νιώθει τους καταπληκτικούς στίχους των τραγουδιών μας. Πολιτιστικός Σύλλογος Νύψας, Σοφία Παπαδοπούλου, Βάκης Χιντίδης, η παράδοση καλά κρατεί. Ας πάμε να τους δούμε.
παλιά νερά, τα πράσινα χορτάρε, τα σπράτα σιώ με τις βροχές και μόρφα τα παρχάρε, τα σπράτα σιώ με τις βροχές και μόρφα τα παρχάρε. Σταυριώτης ήταν το ψευδόνυμό του. Ήταν όμως ψευδόνυμο? Μάλλον όχι. Διότι ο Δημήτριος Παπαδόπουλος γεννήθηκε στο Σταυρίν Χαλδίας του Πόντου. Σήμερα η αναφορά που κάνω στο Δημήτριο Παπαδόπουλο είναι η ελαχίστη τιμή που μπορούμε να δώσουμε από τους Πόντιους για τον Μεγάλο Σταυριώτη, για όσα πνευματικά κληρονομήσαμε από αυτόν. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος έγραψε πάρα πολλά ποντιακά έργα, ανέκδοτα, παραμύθια, τραγούδια, ήθη και έθιμα. Ζούσε στην Καλυθέα και εκεί στην Καλυθέα βρήκαμε συγγενείς του. Ας δούμε τι μας είπαν. Σαν συγγραφέας που ήταν, ας πούμε, γύρισε όλα τα χωριά της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπου υπήρχαν συμπατριώτες του και έγραψε το γενεαλογικό βιβλίο των Σταυριωτών, το οποίο το έχω. Ο Δημήτριος ο Παπαδόπουλος του Κοσμά γεννήθηκε το 1895 στην Ενωρία Μονοβάντων στο Σταυρίν της επαρχίας Χαλδίας. Το Σταυρίν ήταν μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες της Χαλδίας. Τα πρώτα γράμματα διδάχτηκε στο Δημοτικό Σχολείο της Ιδιαιτέρας Πατρίδος του και ακολούθησε φίτησε στο Σχολαρχείο Αργυροπόλεως. Μετά την αποφύτισή του εδίδαξε επί διετία στην Κεντρική Ασερίγιο Σχολή του Σταυρί και το 1914, πριν κηρυχθεί ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, κατέφυγε στη Ρωσία, όπου εξίσκησε το επάγγελμα του δημοδιδασκάλου στην πόλη του Αψέ. Το 1917 παντρεύτηκε τη Φευρονία λέγονται θείας, ναι, από την ονομαστή επίσης οικογένεια του Σταυρί Λιτζανίδου Πολίτη. Το 1921 κατόρθωσε να κατέλθει στην Ελλάδα. Διορίστηκε δημοδιδάσκαλος στην Αλεξανδρούπολη, πριν όμως έρθει στην Ελλάδα, πήγε στην Ανατολική Θράκη. Στην Ανατολική Θράκη υπηρέτησε ως δάσκαλος στα μαγκάλια της Μακράς Γεφύρας, του Ζουν Κιουπρί. Μετά, αφού εκενώθηκε η Ανατολική Θράκη, ήρθε στην Αλεξανδρούπολη, όπου υπηρέτησε σαν δημοδιδάσκαλος μέχρι το 1940. Και από τότε στη Θεσσαλονίκη, όπου και συνταξιοδοτήθηκε, νομίζω το 1951. Έγραφε και είχα και πολλά βιβλία του, είχα και εγώ, ας πούμε, τα οποία δυστυχώς μεταπήρε το ποτάμι, γιατί μια πλημμύρα που είχε κάνει. Πολλές φορές δεν ξέραμε την αξία τους, τα αφήναμε γάπη, τα ξεχνούσαμε και έτσι κάνουμε. Ήταν χαμηλά το σπίτι, ήταν χαμηλά το σπίτι από την αυτή, είχε το ποτάμι μια μέρα και όπως ήταν μαζί με στα κοινότητα είχα, τότε εκείνα χρόνια δεν είχαμε να βάλουμε μέσα σε βιβλιοθήκες και τα πήρε το ποτάμι, τα έβρεξε, οπότε τα χρήστεψα. Αυτό το θείο μου τα έχει βέβαια τα βιβλία του, τα έχει όλα, όχι μόνο τα δικά του, αλλά και και άλλων συγγραφέων, ποντίων, τα οποία τα πήρε ο εγγονός, τα έχει στην Αθήνα. Τώρα εμείς ήταν αδελφός του πατέρα σου. Αδελφός του πατέρα μου. Αυτός περνούσε από εδώ. Τακτικά. Θυμάσαι, καθόταν εδώ. Βέβαια, είχαμε καλές επαφές. Θέλω να ξέρω αν αναφερόταν στην πατρίδα όταν καθόταν και μιλούσε με τη μάνα σου, γιατί η μάνα σου ήταν. Ο πατέρας σου πέθανε νωρίς. Ο πατέρας μου πέθανε πολύ νωρίς. Με είχε αφήσει 10 χρόνια ο πατέρας μου.
αλλά οπωσδήποτε ερχόταν τακτικά. Αναφερόταν στην πατρίδα, μιλούσαμε. Λέγανε. Τη ρωτούσε για ήθη και θύμα, γιατί έγραφε. Για να γράφει, είπα να πει ότι έπαιρνε πληροφορίες από κάτω. Οπωσδήποτε, και όχι μόνο τα ήθη και τα έθιμα, και πολλά ανέκδοτα της πατρίδας. Ναι. Της πατρίδας έπαιρνε από όλες τις γιαγιές εδώ πέρα που ήταν εκείνο τον καιρό και έγραφε ορισμένα ανέκδοτα τα οποία. Υπάρχουν. Για το πρώτο σχολείο μη είχε μαθητή του. Ναι. Ήμουν μαθητής του τετάρτης τάξης δημοτικού, κάτι τέτοιο, το 1949. Από τότε τίμησε κανένας το θείο σου, έτσι έπεσε στην αντίληψή σου, κανένας ποντιακός σύλλογος, κανένας πολιτιστικός σύλλογος, ξέρω εγώ κλπ. Να τιμήσει το θείο σου. Δεν έγιναν και τέτοιες εκδηλώσεις, τιμητικές εκδηλώσεις για τους παλαιότερους. Όπως ας πούμε ήταν ο Καρδινάπτης, ήταν ο Χρυσοφορείς, όλοι αυτοί ας πούμε πέρασαν από το Σύλλογο. Δεν έγινε κάποια ιδιαίτερη εκδήλωση για να θυμηθεί και αυτός μαζί τους. Πρέπει να τους βαδεύσουν ας πούμε ή να τους να εκτιμήσουν το έργο το οποίο κάναν. Διότι δεν είναι και μικρό έργο ας πούμε, κάνεις μια είδηση ενός σωματείου. Και να το αυτή ήταν, μέσα, ήταν ιδρυτικό μέλος ιδρυτικό του Συλλόγου Αλεξανδρωτής. Το Νομού Εύρου. Το Νομού Εύρου. Α, ήταν και αυτός. Βέβαια, ήταν από τους πρωτεργάτες. Ήταν από τους πρωτεργάτες. Όπως είπα, ο Χριστοφορίδης, ο Αλεξανδρίδης, ο Πάνος ο Κιζής, ο Πάνος ο Γεωργιάδης, ο Ζαζόπουλος, ο θείος μου ο Παπαδόπουλος, και ήταν δυο ακόμα τους οποίους δεν μπορώ να τους θυμηθώ τώρα βέβαια και εγώ τότε δεν πολύ ασχολούμαι με το Σύλλογο ή τα πολιτιστικά. Μετέπειτα ακολούθησα τα χνάρια του, διάβασα πολλά βιβλία του. Εδώ η Αλεξανδρούπολη, η Θράκη γενικά δεν αναφέρεται, ενώ σε όλα τα βιβλία, σε όσα έχω διαβάσει, ανέκδοτα ή περιστατικά ή παροιμίες που αναφέρονται στο Σταυρίν, όλα προέρχονται από γραπτά του θείου σου. Ήταν πολύ δραστήριος, παντού έτρεχε, δεν άφηνε και γλυντές πολύ. Ναι, εγώ έχω διαβάσει αρκετά. Και πολύ γλυντές, δεν άφηνε γλέντη και γλέντη. Και όπου πήγαινε, έπαινε και εμένα μαζί του.
Φουλιά μανά, φουλιά μανά,